Τώρα, είναι πολύ σημαντική η είδηση. Φιλανδία και Σουηδία και ενδεχομένω όχι μόνε του οδεύουν προ το ΝΑΤΟ. Πέτρο Γκάζια, θυμίζουμε τι απειλέ Πούτιν εάν υλοποιηθεί τέτοια συμφωνία. Θυμίζουμε επίση ότι ο, ο, ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ έχει δώσει σαφεί διαβεβαιώσει ότι και η Φιλανδία και η Σουηδία είναι αποδεκτέ από το ΝΑΤΟ. Ζήτημα χρόνου για τη Φιλανδία, Ξήτημα για να ξεκινήσουμε. Ζήτημα χρόνου τη Φιλανδία. Το 60% των Φιλανδών, ποσοστό διπλάσιο από την εποχή που άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία. Τάσεται υπέρ τη εισδοχή στο ΝΑΤΟ. Άρα, περνάει από κοινοβούλιο και Ιούνιο σε σύνοδο, ίσω ανακοινωθεί. Σουηδία. Σουηδία και αυτή είναι σε καλό δρόμο για να μπει ε, στο ΝΑΤΟ. Και εκεί το ποσοστό είναι πολύ υψηλό. Έχει τελειώσει η ουδετερότητα τη Σουηδία, πλέον. Ουσιαστικά, αλλά μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Αυτό Έτσι. είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, σημαντική είδηση. Λαμβάνεται απόφαση για τη δημιουργία μόνιμη δύναμη, μόνιμο στρατό σε επίμαχε περιοχέ νατοϊκό. Στι χώρε πέρεξ της Ουκρανίας της, τη Ουκρανία και τη Ρωσία. Ουσιαστικά το δήλωσε ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, μιλώντα στη Βρετανική εφημερίδα Telegraph, ότι ε, κάνουμε σχέδια για να φτιάξουμε μια μόνιμη νατοϊκή δύναμη σε αυτέ τι χώρε. Και πόροι. Χρήματα σε χώρε που φιλοξενούν Ουκρανού. Τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα δώσει η Κομισιόν στι χώρε που αναμένεται ή ήδη φιλοξενούν Έτσι. Πρόσφυγε από την Ουκρανία. Πέτρο, ευχαριστώ πάρα πολύ.